Εξαιρετική μακαρονάδα. Ό,τι και να σας πω, πρώτα το δοκιμάσετε. Και ξεκινούμε τώρα με μια φανταστική μακαρονάδα, η οποία συνδυάζει κιμά μαζί με λουκάνικο κορίζο. Θα το φτιάξουμε αυτό το πιάτο με μακαρόνια ταγιατέλε, γιατί είναι αυτά που του πηγαίνουν πραγματικά. Η συνταγή δεν είναι δική μου, είναι του φίλου μου του Αλέξανδρου Χατζικυριάκου, που μου την έδωσε από το Λονδίνο. Είναι μια πραγματικά φανταστική μακαρονάδα και θέλω πολύ να τη δοκιμάσετε, γιατί είναι και πολύ εύκολη και πικάντικη, γιατί παίρνουμε πάρα πολύ γεύση από αυτό το λουκάνικο το κορίζο, που είναι το κάτι άλλο. Και ξεκινούμε πρώτα με το wok μας, το οποίο έχω ζεστάνει. Αυτή η κατσαρόλα wok είναι αντικολλητική που με βολεύει πάρα πολύ για μακαρόνια. Θέλω να ρίξω μέσα 350 γραμμάρια χοιρινό κύμα. Πάμε να προσθέσουμε αλάτι και πιπέρι. Βασικά δεν θέλω να ρωτήσει, απλά να χάσει την ομή του όψη. Πάμε στην κατσαρόλα δίπλα, όπου θέλουμε να ζεστάνουμε 25 γραμμάρια ελαιόλαδο. Πάμε να προσθέσουμε 2 κουταλιές κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Έναν καρότο ψιλοκομμένο γι' αυτό, καθαρισμένο και ψιλοκομμένο μέσα. 3 κλωναράκια σέλερι, κομμένα και αυτά σε λεπτές φέτες. Στην κατσαρόλα εδώ που έχουμε τα λαχανικά μας, θέλουμε να ρίξουμε 125 γραμμάρια λευκό κρασί. Ανακατεύουμε μέχρι να εξατμιστεί το αλκοόλ μας. Μεταφέρουμε τώρα τα λαχανικά μέσα στο wok με τον κυμά. Προσθέτουμε μια κουταλιά ντοματοπελτέ, ένα φύλλο δάφνης, 125 γραμμάρια νερό, στο οποίο έχω διαλύσει έναν κύβο ζωμών γκότας. Ανακατεύουμε και περιμένουμε να δούμε αυτό το μείγμα να κοχλάζει. Θα χρειαστούμε ένα λουκάνικο, δηλαδή 100 γραμμάρια, το οποίο θέλω να τεμαχίσω βασικά, να κόψω πολύ μικρά κομματάκια και να ανακατέψω μαζί με το μείγμα κύμα και λαχανικά. Άρα το κόβω σε όσο πιο μικρά κομματάκια αν μπορώ. Η σάλτσα μας τώρα έχει ζεσταθεί καλά. Θέλω να προσθέσω μέσα λίγο γάλα. Γάλα προσθέτουμε 100 γραμμάρια, ανακατεύουμε. Αφήνουμε τώρα τη σάλτσα να ζεσταθεί και πάμε να ψήσουμε τα μακαρόνια μας. Πάμε τώρα να ψήσουμε τα μακαρόνια ταγιατέλε μας. Η συσκευασία λέει χρειάζονται 9 λεπτά. Το νερό μας χογλάζει ωραία, οπότε πάμε να τα ψήσουμε. Ο χρόνος έχει περάσει, η σάλτσα μας έτοιμη, τα μακαρόνια έτοιμα, οπότε πάμε να μεταφέρουμε τα μακαρόνια ταγιατέλε μέσα στη σάλτσα. Αφαιρούμε και το φύλλο δάφνης μας. Εδώ έχω 80 γραμμάρια τριμμένη παρμεζάνα. Πάμε να ρίξουμε την περισσότερη μέσα στα μακαρόνια μας για να λιώσει ωραία. Κρατάμε όμως λίγη πίσω για το τελικό σερβίρισμα. Μια εξαιρετική και πολύ γευστική μακαρονάδα που σίγουρα πρέπει να δοκιμάσετε.